Η ερώτησή μας αφορά τις σχολικές εκδρομές, αυτές οι οποίες ακυρώθηκαν. Αξίζει να υποθεί εδώ και να ακουστεί η μικρή ιστορία αυτής της ερώτησης. Αρχικά κατατέθηκε ως γραπτή στις 6 Μαρτίου, παρακαλώ, πριν από 3 κοντά μήνες δηλαδή, και απευθυνόταν στο Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών. Από αυτά τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών απαντά και δηλώνει αναρμοδιότητα. Το Υπουργείο Παιδείας ούτε φωνή ούτε ακρόαση επί εβδομάδες. Την καταθέτουμε ως επίκαιρη ερώτηση στις 11 Μαΐου στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί ως γνωστόν μιλάμε για σχολικές εκδρομές. Μιλάμε για εκδρομές οι οποίες εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι εδώ ο Υπουργός Παιδείας, τέλος πάντων τη γνωρίζει αυτή την ερώτηση. Την καταθέτουμε λοιπόν ως επίκαιρη. Σύμφωνα όμως με τη γραμματεία της κυβέρνησης, αρμόδιο να απαντήσει τελικά είναι το Υπουργείο Τουρισμού και όχι το Υπουργείο Παιδείας, και έτσι την επανακαταθέτουμε και επιτέλους ήρθε η ώρα και η μέρα σήμερα αυτή να συζητηθεί. Καλή αργά θα έλεγε κανείς, παρά ποτέ. Ας μπούμε λοιπόν στην ουσία της ερώτησης, κύριε Υπουργέ. Όπως είναι γνωστό, λόγω της πανδημίας ακυρώθηκαν εκτός των άλλων και οι σχολικές εκδρομές για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Αρκετές από αυτές αφορούσαν εκδρομές μαθητών γυμνασίων, δημοτικών, λυκείων σε όλη τη χώρα, ακόμα και εκδρομές επισκέψεις και εδώ, στη Βουλή. Όπως είναι γνωστό βεβαίως, επίσης, για όλες αυτές τις εκδρομές, όλες αυτές οι εκδρομές προπληρώνονται από τις οικογένειες των μαθητών αρκετό καιρό πριν αυτές πραγματοποιηθούν. Και τα λεφτά που δίνουν οι γονείς για αυτές τις εκδρομές δεν είναι και λίγα. Έπρεπε λοιπόν, σύμφωνα με την νομοθεσία, μετά την ακύρωση των εκδρομών λόγω της πανδημίας, ακόμα και σύμφωνα με τα συμφωνητικά που είχαν υπογραφεί για αυτές τις εκδρομές, έπρεπε λοιπόν να επιστραφούν αυτά τα χρήματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στους γονείς οι οποίοι τα έδωσαν. Έρχεται όμως η κυβέρνηση και φέρνει στις 13 του Απρίλη μια ακόμα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δείχνοντας ομολογουμένως μια ταξικότατη συνέπεια ως προς το ποιους ευνοούν τελικά αυτές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Το 70ο άρθρο της οποίας πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αναφέρεται στις συμβάσεις μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους, όπως γράφει, ανάμεσα στους πελάτες τους. Βεβαίως είναι και τα σχολεία, και σύμφωνα με την οποία πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση τι κάνει? Απαλλάσσει τις τουριστικές επιχειρήσεις από τη συμβατική τους υποχρέωση να επιστρέψουν τα χρήματα των εκδρομών που δεν έγιναν ποτέ, και να τα αντικαταστήσει με τα γνωστά βάουτσερ σε μια διάρκεια 18 μηνών. Σε αυτό το 70ο άρθρο συμπεριλαμβάνει ως τέταρτη κατηγορία πελατών, έτσι ακριβώς περιγράφεται, πελατών, έτσι ακριβώς αποκαλούνται, και τα σχολεία και οι σχολικές εκδρομές. Όμως, κύριε Υπουργέ, να σας πω καταρχήν εδώ ότι οι σχολικές εκδρομές σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης δεν έχουν έναν αμιγώς τουριστικό χαρακτήρα, έχουν και μορφωτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα, και πρέπει να έχουν φυσικά. Απέναντι τώρα σε αυτή την κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ του Τουρισμού, γιατί εσείς τελικά κληθήκατε να απαντήσετε, σε εσάς έλαχε ο κλήρος, πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση, την κυβέρνηση ρωτάμε βεβαίως, εξαιρώντας καταρχήν, αυτό σας λέμε, να εξαιρεθούν οι σχολικές εκδρομές από το 70ο άρθρο αυτής της ΠΝΠ. Έτσι ώστε μετά να μεριμνήσετε πάλι ως κυβέρνηση να πάρουν πίσω τα χρήματα οι οικογένειες που τα έχουν δώσει για αυτές τις εκδρομές. Αυτή είναι και η ερώτησή μας και περιμένουμε με αγωνία, όπως και χιλιάδες γονείς περιμένουν να μάθουν το τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση γύρω από αυτό το ζήτημα.